ενσωματώσαμε συγκεκριμένα μέρος της ΑΤΑ στο βασικό μισθό. Κατά συνέπεια όλα τα άλλα επιδόματα συμπαρασύρονται αφού αυξήθηκε ο βασικός μισθός. Το πόσο συμπαρασύρονται και τι τελική αύξηση θα έχουν οι εργαζόμενοι, σύμφωνα με υπολογισμούς που έχουμε κάνει, θα είναι της τάξης από 0,5% κάποιοι μέχρι 4-5% κάποιοι άλλοι. Άρα αυτός που έπαιρνε 1.120 το Δεκέμβρη, το Γενάρη πόσο παίρνει? Αυτός ανάλογα με τα επιδόματα που είχε. Εάν, θα σας πω, δεν είναι τόσο απλό το θέμα της μισθοδοσίας που με δύο λέξεις να σας πω αυτό ή εκείνο. Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι... θέλω να καταλάβω κάτι, κύριε Μπενίση, πριν συνεχίσετε. Τα 400 ευρώ άτα τα έπαιρναν όλοι οι εργαζόμενοι? Και η ΆΤΑ έχει διαβαθμίσεις. Άλλος έπαιρνε 400, άλλος 600, άλλος 250. Δηλαδή κάποιος έπαιρνε 700 ευρώ μισθό και έπαιρνε και άλλα 400 ως αυτόματη την αριθμική αναπροσαρμογή. Ναι, έπαιρνε και οικογενειακό επίδομα, έπαιρνε και ανθυγινό επίδομα, έπαιρνε και επίδομα. Κρίμα που δεν δουλεύω στην ΕΙΔΑΠ. Κύριε Μπενίση, ήταν μισθοί, έχουν περικοπεί από το 2009, περίπου 35% οι μισθοί. Και τώρα τους δώσαμε αυξήσεις οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνουν το 5% μας λέτε. Ερώτηση τηλεθεατή, αυτή η αύξηση από 0,5% έως 5%, αυτό το σύνολο, θα τη δει και ως αύξηση του λογαριασμού? Εννοείται ο καταναλωτής. Ο καταναλωτής, βέβαια. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Και μάλιστα αυτό το λάβαμε υπόψη μας και μάλιστα με τη συζήτηση των εργαζομένων αυτό το λάβαμε σοβαρά υπόψη μας. Διότι μία παράμετρος ήταν ότι επουδενή δεν θα αυξηθεί ο λογαριασμός του καταναλωτή. Κύριε Μπενίση, αυτό θέλαμε να ρωτήσουμε. Η ΕΙΔΑΠ αυτή τη στιγμή θεωρείται μια κερδοφόρα επιχείρηση? Ναι, είναι κερδοφόρα επιχείρηση. Άρα σε αυτή τη λογική εσείς προχωράτε και στην μια λογική να επανέλθουν οι μισθοί και δεν θα χρεωθεί αυτή την επαναφορά, όποια επαναφορά εν πάση περιπτώσει, για να μην κολλήσουμε πάλι σε αυτό, ο καταναλωτής. Δεν θα υπάρξει αύξηση στα τιμολόγια. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, η ΕΙΔΑΠ έχει μια ευρωστία οικονομική, ναι, ώστε αυξήσεις της τάξης του 2-3% μπορεί να δώσει στους εργαζόμενους της. Αυτό το λάβαμε σοβαρά υπόψη σε σχέση με το επικρατούν, αυτό που επικρατεί στην χώρα, το οικονομικό ας το πούμε, το και το κοινωνικό, και οι αυξήσεις που θεωρήσαμε λογικά εύλογες τέλος πάντων να δοθούν στους εργαζόμενους είναι αυτής της τάξης. Μια απορία, κύριε Μπενίση, γιατί δεν θέλουμε να σας αδικήσουμε, αλλά πρωτίστως εμείς δεν θέλουμε να αδικήσουμε τους τηλεθεατές της δημόσιας τηλεόρασης και θέλουμε να συνεννοηθούμε. Είπατε ότι από το 9, όπως όλα τα επαγγέλματα, σε όλους τους κλάδους, σε όλες τις επιχειρήσεις, όσοι διατήρησαν τη δουλειά τους και δεν την έχασαν, έχουν δει απώλειες 35%, στο μείον 35%. Σωστά το συγκράτησα? Ναι. Είπατε επίσης ότι θα έχουν μια αύξηση γύρω στο 3-5% φέτος. Σωστά επίσης το συγκράτησα? Μεσοσταθμικά θα είναι γύρω στο 3%. Ναι. Υπάρχει ένα κενό που λέμε 30% σε σχέση με το ότι έπαιρναν το 9, σωστά? Θα είναι ακόμα πίσω, λέω, σε σχέση με αυτά που έπαιρναν πριν από το μνημόνιο, θα παίρνουν ακόμα λιγότερα οι άνθρωποι, προφανώς. Λοιπόν, αυτό που διαβάζω, ότι ο στόχος είναι με ορίζοντα τριετίας να επανέλθουν οι μισθοί σταδιακά στο προμνημονιακό επίπεδο. Δηλαδή μέσα σε 3 χρόνια να έχει έρθει μια αύξηση, από ό,τι καταλαβαίνω, 35%, αφού λέτε τόσο ήταν η μείωση. Όχι, ισχύει, δεν ισχύει. Αυτό που το διαβάζετε. Όχι, δεν ισχύει. Αλλά δεν ξέρω πού το διαβάζετε αυτό. Λοιπόν, αν να γκουγκλάρετε κι εσείς, νομίζω θα το δείτε σε πάρα πολλούς. Τι να γκουγκλάρω τώρα, ο καθένας γράφει τι θέλει. Εμείς εδώ, να το κάνετε. Εγώ σας ρωτάω για να μας απαντήσετε, όχι για να διαφωνήσουμε. Θα απαντήσω. Ωραία, δεν διαφωνούμε. Προσέξτε, οι εργαζόμενοι της ΕΙΔΑΠ δείξανε πρωτόγνωρη ωριμότητα για εργαζόμενους αναλογιζόμενοι την όλη οικονομική κατάσταση της χώρας και την κοινωνική. Λοιπόν, συμφωνήσαμε σε πάρα πολύ καλό κλίμα αυξήσεις τις οποίες θεωρούμε εύλογες και μπορούν να βοηθήσουν και την εταιρεία. Γιατί, όπως ξέρετε, αν ο εργαζόμενος είναι ικανοποιημένος, δουλεύει με μεγαλύτερη όρεξη και σε σχέση με το επενδυτικό πρόγραμμα που έχουμε να κάνουμε και έχουμε πάρα
πάρα πολύ δουλειά μπροστά μας. Θέλουμε οι εργαζόμενοι να είναι ευχαριστημένοι. Και εμείς θέλουμε όλοι οι εργαζόμενοι να είναι ευχαριστημένοι. Όλοι, όλοι, όλοι οι εργαζόμενοι. Γιατί έχει μια ένταση λίγο η κουβέντα. Γιατί έχουμε κενά σημεία. Κύριε Μπενίση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρετε γιατί όλοι οι εργαζόμενοι. Τώρα μου στέλνουν μηνύματα συνάδελφοι εδώ και από την έρευνα. Θέλω και εγώ να πάω. Έχει 2.251 άτομα, αν το διαβάζω. Να μπορεί και αυτά τα στοιχεία λάθος. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Μπενίση. Καλημέρα μας. Τώρα, εδώ ο Προκόπης ο Αγγελόπουλος έχει δίπλα του τον Γιώργο τον Αμυρά, τον βουλευτή του Ποταμιού. Καλημέρα και στους δυο σας. Καλημέρα Προκόπη, καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Προκόπη, θέλεις να ξεκινήσεις. Νομίζω ότι θα ξεκινήσουμε με απευθύνοντας μία ερώτηση. Το απόγευμα είναι η